ομάδα σήμερα το παιχνίδι το πάλεψε, το ζήτησε. Προσπάθησε όσον αφορά αυτόν τον τομέα της αγωνιστικότητας και του πάθους. Δεν έχω κανένα παράπονο από τα παιδιά. Δυστυχώς δεν είχαμε και την τύχη να πετύχουμε ένα εύκολο γκολ. Ο αντίπαλος έπαιξε πάρα πολύ σφιχτά, πάρα πολύ αμυντικά. Είναι μια ομάδα που κάνει τρίτη ισοπαλία στα 4 παιχνίδια που έχει παίξει. 5. Από ό,τι φαίνεται δικαίωται στις ισοπαλίες. Δεν βρήκαμε χώρους, δεν βρήκαμε προϋποθέσεις για να κάνουμε καθαρές φάσεις. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν δυο-τρεις ευκαιρίες που μπορούσαμε να ανοίξουμε το σκορ και κάποια στημένα που δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Το καλό είναι ότι εγώ είδα τα παιδιά δύναμη, είδα θέληση, είδα πάθος. Ένα κομμάτι που ζητήσαμε και μπορούσαμε να περάσουμε μέσα 2 μέρες ήταν αυτό, το θέμα της αγωνιστικότητας και του πάθους. Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ, τα επόμενα παιχνίδια σίγουρα δεν θα είμαστε εύκολος αντίπρος για κανένα. Αν μπορέσουμε τώρα με σύμμαχο το χρόνο να έρθουμε λίγο πιο εύκολα στη δημιουργία φάσεων για να έχουμε και γκολ, θα πάμε καλά. Ήταν βασικό το παιχνίδι σήμερα να κερδίσουμε, να φτάσουμε τον αντίπαλο που είχε 5 πόντους, εμείς 0, να φτάσουμε στη διαφορά 2. Ο ένας πόντος για εμάς δεν λέει και πολλά, αλλά εντάξει, είναι κάτι, είναι το πρώτο βάθος που μπήκε στο σακούλι. Είναι ίσα κάτι για να μπορέσουν τα παιδιά να επιστρέψουν ότι και εμείς στην κατηγορία έχουμε τύχη, έχουμε δυναμικότητα, έχουμε μέλλον, αρκεί κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα εύκολο γκολ. Λίγο πριν ο τερματοφύλακας μας είπε ότι ξεκίνησε, μάλλον γίνεται μια νέα αρχή. Εντάξει, σαφώς γίνεται μια νέα αρχή. Τώρα όταν αλλάζει ένας προπονητής σε μια ομάδα, θέλει να περάσει δικές του αρχές, δικές του φιλοσοφίες. Δυστυχώς η ομάδα έχει χάσει πολύ την μέταφος μέσα στο γήπεδό της. Μια φορά τα παιδιά εκτός έδρας είναι λίγο πιο εύκολα γιατί έχει μόνο να αμυνθείς. Ίσως από εκεί την επόμενη εβδομάδα να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε από εκεί βαθμούς. Οι βαθμούς, να αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε κάτι να πατήσουμε γερά στα πόδια μας και με τον χρόνο σύμμαχο να γίνουμε η Καστοριά που πρέπει. Εγώ είδα πάντως ότι οι αντίπαλοι την Καστοριά ακόμα την έχουν πάρα πολύ ψηλά. Έχουν εδώ μέσα, παρόλο που ήμασταν ο ουραγός του βαθμολογικού πίνακα, ήρθαν με σεβασμό, δεν ξέρω αν ήρθαν με φόβο. Πάντως ήρθαν πάρα πολύ αμυντικά προσιλωμένοι. Αυτό είναι ένα αβαντάζ που πρέπει κάποια στιγμή εμείς να το καταλαβαίνουμε, να πατήσουμε, να δείξουμε ότι είμαστε η Καστοριά. Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ότι είχαμε έναν σοβαρό τραυματισμό στον ποδοσφαιριστή μας Ηλία Βασίλη. Ναι, η πρώτη εικόνα που έχω, επειδή είδα το χέρι του, πρέπει να είναι κάποια εξάφραση του αγώνα. Εύχομαι να είναι κάτι πιο ήπιο, αλλά αυτό είδα με την μικρή εμπειρία που έχω. Αν είναι κάτι τέτοιο, σίγουρα θα πάρει πάνω από ένα μήνα. Μια πρώτη εκτίμηση. Έχουμε τα προβλήματά μας τώρα. Τι να κάνουμε, κοιτάξουμε μέσα στη ζωή μας το παιχνίδι. Θα κοιτάξουμε να δούμε πώς θα το αντιπαρέλθουμε. Ο Θεός βοηθός και εμείς συνεχίζουμε.